Το φυλάκιο ένας στις Καστανιές του Εύρου που πριν από μερικούς μήνες οι ελληνικές αρχές απέκρουσαν με επιτυχία την οργανωμένη από την Άγκυρα προσπάθεια χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών να μπουν παράνομα στη χώρα, επισκέφτηκε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και ύπατος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Ζωζέ Μπορέλ, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Ο Ζωζέ Μπορέλ ενημερώθηκε από την αστυνομία και το στρατό για το πώς ναυάγησε το σχέδιο εργαλειοποίησης προσφύγων και μεταναστών από την Άγκυρα με στόχο την παραβίαση των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να φυλά τα σύνορά της, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν. And it's very clear that we are determined to protect the external border of the European Union and to strongly support Greece's sovereignty. And I think that we have to stand by our interest and to engage in reestablishing trust. I think this is in our interest, in the interest of the European Union, Turkey and Greece. To try to solve the current difficulties and improve our relations. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την Τουρκία με βάση πάντα το διεθνές δίκαιο. Ήταν το μήνυμα του Δίκου Δένδια από τις Καστανιές του Εύρου, απαντώντας έτσι και στην πρόκληση του Μεύλου Τσαβούσογλου για διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές, την ίδια στιγμή βέβαια που η τουρκική εκβιαστική πολιτική των κανονιοφόρων συνεχίζεται. We are always open to dialogue, but we are not prepared to discuss under duress or help legitimize Turkey's persistent violations of legality. Dialogue between neighboring countries with opposing costs for the delimitation of their exclusive economic zones and continental shelves is the way forward, according to the international law of the sea. Greece has repeatedly stressed at the highest level its willingness to discuss this issue in good faith with Turkey and remains ready to do so. But strictly in the framework of international law and international law of the sea. Ο Ζωζέ Μπορέλ θα συναντηθεί το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, και στην ατζέντα των συναντήσεων θα τεθεί η τουρκική προκλητικότητα εν ώψη και τη συζήτηση που θα διεξαχθεί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13 Ιουλίου.